Λοιπόν, κοντά μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Χάρης Λαζάνης, είναι δικηγόρος. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Λαζάνη, για να μιλήσουμε γιατί άλλο για τους πληστηριασμούς, για την προστασία ή μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε ετοιμάσει και τις σχετικές κάρτες. Μπορούμε να τις βλέπουμε. Αρχικά, λοιπόν, πρώτα για τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της κύριας κατοικίας. Όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει η συμφωνία της κυβέρνησης και των τραπεζών για δίμηνη παράταση του νόμου Κατσέλη. Εδώ να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους θεσμούς ένα έτος παράταση, αλλά δεν κατάφερε. Και πήγαμε μόνο στους δύο μήνες. Με στόχο. Εδώ έχω τη μείωση των κόκκινων δανείων και την προστασία της κύριας κατοικίας, η οποία προστασία είναι μόνο δικαστική. Δηλαδή, είτε προσωρινά κάποιος αν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, είτε οριστικά. Εκτός της δικαστικής προστασίας δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη νομοθετική, να το πούμε έτσι απλά, πρωτοβουλία, κύριε Λαζάνη, η οποία να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Τα μέχρι εξυπηρετούμενα δάνεια πλέον στη χώρα μας ανέρχονται στο 44,9%, περίπου ένα στα δύο δάνεια δεν εξυπηρετούνται. Και εξετάζεται από την κυβέρνηση το μοντέλο της Κύπρου, το οποίο είναι επιτυχημένο στην Κύπρο. Μάλιστα, να δούμε αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και αν μπορεί να έρθει. Ναι, πρέπει να μεταφραστεί κιόλας, διότι στην Κύπρο υπήρχαν άλλες προοπτικές και άλλες προοπτικές είναι στη χώρα μας. Και μεγαλύτερος όγκος των ακινήτων στη χώρα μας από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους πληστηριασμούς ακινήτων, να δούμε μερικά στοιχεία. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, έχουν γίνει περίπου 16.190 πληστηριασμοί. Από τις 21 του Φεβρουαρίου που μας περίπου πέρασε. 10 μήνες, περίπου 10 μήνες. Όταν την ίδια περίοδο για τα έτη 15-17 έχουν πραγματοποιηθεί μόλις 3.000. Στόχος για το 2019 είναι να γίνουν τουλάχιστον 50.000 πληστηριασμοί, περίπου 3.000. Αυτό σημαίνει 3.000 κάθε μήνα να ολοκληρώνονται. Να ολοκληρώνονται, τουλάχιστον. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Φαίνεται ότι είναι εφικτό, διότι ήδη το 18 έχουν γίνει περίπου 30.000 πληστηριασμοί και οι τράπεζες δεν μπορούν άλλο να αντέξουν στα κόκκινα δάνεια και στην πίεση που έχουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προχωρούν σε μεγάλο όγκο πληστηριασμών ακινήτων. Μάλιστα, γι' αυτό λέτε ότι το 2019 θα πάμε στις 50.000. Ναι. Πάμε στο μοντέλο της Κύπρου που μας είπατε. Το μοντέλο της Κύπρου, το οποίο το είδαμε στην Κύπρο και είναι επιτυχημένο. Στην ουσία τι αναφέρει, ότι το κράτος θα επιδοτεί το 1 τρίτο της δόσης του δανειολήπτη, το οποίο θα εξετάζεται βάσει τη αξία του ακινήτου τη σημερινή. Τα 2 τρίτα θα πληρώνεται από το δανειολήπτη σε βάθος 25 ετίας. Και αυτό στη συνέχεια, εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να είναι συνεπής στη ρύθμιση, θα κουρεύεται στην ουσία. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή, αν χρωστά 150.000 ευρώ και τα 80.000 είναι. Θα φεύγει, μέσα θα κουρεύεται, όπως πολύ σωστά είπατε. Για να δούμε τώρα τα κριτήρια της συμμετοχής. Τα κριτήρια της συμμετοχής είναι η αξία του κινήτου και το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο δανειολήπτης σήμερα. Είναι ότι στο ακίνητο θα εγγράφεται νέα προσημείωση υπέρ του δημοσίου εκτός από την ήδη υπάρχουσα προσημείωση που υπάρχουν από τις τράπεζες. Το δάνειο, όπως είπαμε, θα αποπληρώνεται σε βάθος 25 ετίας και η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της παρούσης αξίας θα διαγράφεται. Όπως μάλιστα. Και ο δανειολήπτης, όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να είναι συνεπής για να μην χάσει τη ρύθμιση. Εάν χαθεί αυτή η ρύθμιση, τουλάχιστον έτσι γίνεται στην Κύπρο, μάλλον μία δόση της ρύθμισης, τρεις δόσεις. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Όπως ισχύει και σήμερα στο νόμο Κατσέλη, αν κάποιος χάσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, στην ουσία οι τράπεζες μπορούν με δικαστήριο πάντα. Να δούμε αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στη χώρα μας, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει και να μεταφραστεί και να δούμε και τα ελληνικά δεδομένα. Είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ένας νόμος όπου θα προστατεύεται η κύρια κατοικία. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι αγωνιούν καθημερινά για αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαζάνη. Να είστε καλά που ήσασταν εδώ. Να δούμε τώρα αυτό με το μοντέλο της Κύπρου. Είναι κάτι που θα εξεταστεί.